Αυτό το βιντεάκι απευθύνεται σε όσα παιδιά θέλουν να ασχοληθούν με το πολυάγκιστρο και είναι από την αρχή κάθε βήμα, βήμα προς βήμα, όλη κατασκευή και τεχνική αυτού του ψάρεματος. Θα χρειαστούμε κάρουλες, σαν αυτές που βλέπετε, σπιράλ, μολύβι σειρώμενο, 30 γραμμαρίων χρησιμοποιώ εγώ, στριφταράκια, αρκετά μεγάλο μέγεθος γιατί απευθυνόμαστε σε μεγάλα ψαρία, και φυσικά αρωματοσές με πολυάκιστρο. 10 κιστρίων, εγώ χρησιμοποιώ αυτή τη στιγμή έτοιμα εμπορίου, είναι 10 κίστρια, νούμερο 4 το κίστρια. Φυσικά έχουμε πάρει, έχουμε προμηθευτεί μια μεγάλη, σε μεγάλο μήκος μπετονιά, είναι 1000 μέτρα αυτή η μπετονιά, είναι 60 νούμερο ελληνικής κατασκευής, για να κατασκευάσουμε τις μάνες. Θα τυλίξουμε 40 οριές από την μπετονιά τη χοντρή, την 60, στο καρούλι μας. Είναι η μάνα αυτή, είναι 40 οριές, είναι γύρω στα 70 μέτρα. Είναι αρκετό το μήκος για να ψαρέψουμε. Και αν χρειαστεί είναι και μεγάλο το ψάρι, είναι αρκετό το μήκος κατά κάποιο τρόπο να αφήσουμε και στο ψάρι. Αν και στο πολυάκιστρο δεν πρέπει να αφήνεις πολλά περιθώρια στο ψάρι, δεν θα το ψαρεύεις αμέσως. Έχουμε τελειώσει με το μάζεμα της μπετονιάς στην καρούλα μας με τη μάνα. Σειρά και τώρα να περάσουμε το σειρώμενο μολυβάκι στην μπετονιά μας μέσα και κατόπιν να δέσουμε το στριφτάρι στην άκρη της μπετονιάς με ένα σφιχτό κόμπο, γιατί όλη η πίεση όταν πιαστεί το ψάρι θα μεταφερθεί σε όλα τα ευαίσθητα σημεία που συνήθως είναι η κόμπη. Σφίγγουμε με δύναμη. Okay. Και τραβάμε. Κόβουμε αυτό που περισσεύει. Και η μάνα μας έχει ολοκληρωθεί με την μπετονιά, το σειρώμενο το μολυβάκι και το τελείωμά του το στριφτάρι. Λοιπόν, το επόμενο στάδιο είναι το πολυάκιστρό μας, το βγάζουμε από τη συσκευασία. Ωραία. Περνάμε μέσα από το παράμαλο του πολυάκιστρου, περνάμε το σπιράλ, το οποίο είναι χρήσιμο στο να συγκρατεί το ζυμάρι μας, αυτό το ρόλο παίζει, και το αφήνουμε να πέσει. Κατόπιν ερχόμαστε στην άκρη του πολυάκιστρου και τη δένουμε στην άλλη άκρη της παραμάνας πλέον, της μπετονιάς μας. Δεν αφήνουμε πολύ απόσταση από το στριφτάρι, γύρω στο μισό μέτρο 60 πόντους, κάπου εκεί. Κάνουμε και εδώ ένα γερό κόμπο. Και κόβουμε αυτό που περισσεύει. Το πολυάγιστρο μας πλέον είναι έτοιμο προς χρήση. Το μαζεύουμε στην πετονιά, στην καρούλα μας. Εκεί. Και είμαστε έτοιμοι για ψάρεμα.
Το επόμενο βήμα είναι να παρασκευάσουμε ζυμάρι. Το ζυμάρι κατασκευάζεται με τον πολύ απλό τρόπο. Εδώ έχουμε μουσκέψει ψωμί. Το έχουμε βάλει πιο νωρίς, το έχουμε μουσκέψει. Έχουμε στραγγίξει, έχουν φύγει τα νερά. Και τώρα με κινήσεις σαν να ζυμώνουμε. Θα το πολυτοποιήσουμε. Να λιώσει τελείως. Αφού έχουμε ετοιμάσει το ψωμί μας, έχει λιώσει σε αυτή τη μορφή. Κατόπιν ρίχνουμε ό,τι τυριά έχουμε. Για πέταμα και χαλασμένα, όσο πιο χαλασμένα είναι ακόμα πιο καλύτερα. Να έχουν έντονη μυρωδιά. Προσθέτουμε τα τυριά μας. Και αφού προσθέσουμε τα τυριά, συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Θα προσθέσουμε λίγο μείγμα για σαργούς, το βρίσκουμε στο εμπόριο. Βάζουμε λίγο, ίσα για το άρωμα. Και το πιο δυνατό ατού είναι αυτό. Λίγο λάδι σαρδέλας. Το δόλωμά μας πλέον έχει πάρει την τελική του μορφή. Πρέπει να σχηματίσουμε μπάλες εύκολα, που να μην κουλάνε στα χέρια μας. Και είμαστε έτοιμοι για ψάρι.